όλη η συζήτηση και περί αντισυνταγματικότητας, κύριε Πρόεδρε, έχει μεγάλη δόση υποκρισίας για τους απολογητές του συστήματος. Το νερό είναι αγαθό στον καπιταλισμό ή εμπόρευμα? Εμπόρευμα είναι. Δηλαδή, με συγχωρείτε, την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ ποιος την έβαλε στο χρηματιστήριο Αθηνών? Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Γιατί την έβαλε? Επειδή είναι κοινωνικό αγαθό το νερό ή με σκοπό το κέρδος? Και οι επενδυτές που έχουν επενδύσει στην ΕΙΔΑΠ, γιατί έχουν επενδύσει? Για να διασφαλίσουν το χαρακτήρα του κοινωνικού αγαθού ή για να βγάλουν κέρδη? Ένα ζήτημα λοιπόν δεν είναι αυτό πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μας? Έτσι λοιπόν, όσες εταιρείες είναι στο χρηματιστήριο, είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που πουλάνε για να βγάλουν κέρδος. Πουλάνε είτε το νερό, είτε τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, είτε τις υποδομές, κατασκευή και συντήρηση. Δεύτερον, έχουν ενταχθεί αυτές οι δύο επιχειρήσεις με ευθύνη Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ στο υπερταμείο, τα υπέδα αρχικά και μετά υπερταμείο? Για ποιο σκοπό? Τρίτο ζήτημα. Για ποια ισότιμη πρόσβαση μιλάτε στο νερό χωρίς διακρίσεις? Υπάρχουν εκατοντάδες περιοχές της χώρας μας όπου το νερό δεν είναι πόσιμο, είναι ακατάλληλο και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και το πληρώνουν και από πάνω. Περιοχή Λαπαχαΐας, για παράδειγμα. Περιοχή Κρεσθένων Ηλίας. Παραδείγματα συγκεκριμένα. Τρίτον, για ποια ισονομία μιλάτε? Μεγάλο κεφαλοχώρι της Ιγουμενίτσας με 1.500 κατοίκους έχει ακατάλληλο και κατάλληλο νερό. Φτιάχτηκε νέο δίκτυο, όχι για το χωριό, αλλά για την ξενοδοχειακή μονάδα. Αυτό τι είναι? Οι 1.500 κάτοικοι δεν μας ενδιαφέρουν, αρκεί τουλάχιστον να υπηρετείτε το υπέρτατο εθνικό συμφέρον του επιχειρηματία. Αυτό έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Τρίτο στοιχείο. Λέει η κυβέρνηση ότι εμείς δεν πρόκειται να αλλάξουμε, είναι συγκεκριμένοι υπάροχοι. Οι υπάροχοι μπορεί να είναι συγκεκριμένοι, αλλά αυτοί που διαχειρίζονται τα ύδατα, ποιοι θα είναι τους υδάτινους σπόρους? Σε πόσα φράγματα υπάρχουν επιχειρηματικοί όμιλοι που διαχειρίζονται τα νερά των φραγμάτων? Παράδειγμα, φράγμα Πύρου, στην Αχαΐα. Και όταν το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή έλεγε ότι πρέπει να γίνει και αρδευτικό έργο ταυτόχρονα στον Πύρο, όχι, λέγατε όλα τα κόμματα και όλες οι κυβερνήσεις. Με αποτέλεσμα να έχει αποξηραθεί ο κάμπος της Δυτικής Αχαΐας και να χτυπάνε οι γιοτρείς για 500 μέτρα να βρουν νερό. Είναι και αυτό δείγμα ισονομίας? Τέταρτο ζήτημα. Οι πηγές, λέει, είναι κρατικές και τα νερά. Αλήθεια? Και τότε γιατί τα LA λατούν με την άδεια των κυβερνήσεων οι επιχειρηματικοί όμιλοι οι οποίοι τα εμπορεύονται ως εμφιαλωμένα? Τι είναι αυτό? Νερό δεν είναι και αυτό? Αυτό είναι διαφορετικό. Και επί της ουσίας, ο άλλος για να έχει πρόσβαση στο νερό, τι πρέπει να καταφύγει? Στην ατομική ευθύνη, να πηγαίνει να κουβαλάει νερό μόνος του από τις πηγές ή να αγοράζει το εμφιαλωμένο, όπου δεν του διασφαλίζει το κράτος? Για όλα αυτά δεν λέμε κουβέντα μέχρι τώρα? Και βεβαίως υπάρχουν και τα άλλα ζητήματα, τα αρδευτικά έργα με ΣΔΙΤ, άρα εμπορευματοποίηση των νερών που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή. Δεύτερο ζήτημα για την ακρινή, είναι καθαρό τα ζητήματα και τη μετεγκατάστασή της. Εδώ η κυβέρνηση με τη συγκεκριμένη διάταξη παραβιάζει συγκεκριμένη απόφαση του ΣΤΕ, όπου λέει ότι για λόγους υγείας και προστασίας του λαού πρέπει να μετεγκατασταθεί. Και σε συγκεκριμένη ότι αυτοί οι λόγοι δεν υπάρχουν πλέον. Αλήθεια? Όπως επίσης και για τα δάση. Εδώ καίγονται κάθε χρόνο τα δάση. Αυτή είναι η προστασία των δασών? Επειδή δεν υπάρχουν μέτρα αντιπυρικής προστασίας, συγκεκριμένες υποδομές, το ανθρώπινο δυναμικό? Ή ποιοι έχουν παραχωρήσει για χρήση επιχειρηματικής τους ορεινούς όγκους, τις ακτές και τους αιγιάλους? Όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα, με ειδικά πολυοδομικά σχέδια και κατεξαίρεση, λέει. Από αυτή την άποψη, εμείς λέμε ότι η τήρηση, η όποια τήρηση του συντάγματος, ακόμη και αυτού του αστικού συντάγματος, είναι προσχηματική. Μάλιστα, ένας παλιότερα υπουργός, αντιπρόεδρος κυβέρνησης, είχε πει ότι το Σύνταγμα είναι λάστιχο. Και κάθε είναι λάστιχο. Και κάθε φορά το ερμηνεύουμε κατά το δοκούν. Μόνο το δοκούν ποιο είναι?
οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και η κερδοφορία τους, που σε αυτό το βωμό της κερδοφορίας θυσιάζουμε τις ανθρώπινες ανάγκες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ίδια την ανθρώπινη ζωή, όπως έδειξε το παράδειγμα στα Τέμπη. Εμείς παρόλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, και παρόλο το ζήτημα είναι, τα ζητήματα είναι πολιτικά, θα ψηφίσουμε την πρόταση αντισυνταγματικότητας. Ευχαριστώ πολύ.